Καλημέρα. Κύριε Λαγκώνα, σας ευχαριστώ για όσα είπατε, δεν θα πω για μένα, για την κλινική που προσπαθήσαμε και με τη δική σας βοήθεια της παιδιατρικής κλινικής να στήσουμε, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ μια τέτοια κλινική χωρίς τον Πυγμαλίωνα, που είναι η βασική παιδιατρική κλινική. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα 30 παιδιά που αναφέρθηκαν μέσα σε λίγους μήνες, καινούργια παιδιά τα οποία παρακολουθούμε και θεραπεύουμε στην κλινική. Αν δεν είχαμε, και σας βλέπω τώρα όλους τους συναδέλφους από την παιδιατρική κλινική, να τρέχουν στην πρώτη κλίση, να μας βοηθάνε, να μας στηρίζουν. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αυτή την κλινική εάν άξιοι γιατροί δεν ερχόταν κοντά μας, μόνιμα, να δουλέψουν μαζί μας, και αν δεν είχαμε το νοσηλευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα την προϊσταμένη αυτής της κλινικής, στην οποία εγώ προσωπικά στηρίζομαι πάρα πολύ, μια και ήταν κοντά μας περίπου 30 χρόνια στον Πέδων. Το πόσο ο παιδίατρος συμβάλλει, συμμετέχει στη φροντίδα του παιδιού με καρκίνο, δεν θα μπορέσει εύκολα να το πει κανείς. Είμαι παιδίατρος πριν και πάνω απ' όλα. Πρώτα είμαι παιδίατρος, μετά είμαι αιματολόγος και μετά είμαι ογκολόγος. Ας θυμηθούμε όλοι ότι η εξέλιξη στη θεραπεία του παιδιού με καρκίνο είναι τέτοια που έχει απαιτήσεις, γιατί όσο η πρόγνωση βελτιώνεται διαχρονικά, τόσο οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες, όχι μόνο της οικογένειας του παιδιού, αλλά οι επιστημονικές προσδοκίες αυξάνονται. Η συμμετοχή σας είναι σε κάθε στάδιο. Αλλού πιο πολύ, αλλού πιο λίγο. Θα περάσω κάποιες από αυτές τις φάσεις πιο γρήγορα από τις άλλες. Ας τις αναφέρουμε. Είναι πριν διαγνωστεί το παιδί, μα τι μας λέει τώρα. Πριν διαγνωστεί συμμετέχουμε πώς. Στην έγκαιρη διάγνωση, στη διάρκεια της θεραπείας, στην αποθεραπεία και επανένταξη, και δεν μπορώ να βγάλω ένα μικρό κομμάτι που έχει να κάνει με τον καρκίνο των παιδιών για το 1 στα 4 παιδιά που τελικά δεν τα καταφέρνει το τελικό στάδιο και την περίοδο μετά το θάνατο. Γιατί δεν νομίζω ότι ο σωστός παιδίατρος χάνει την επαφή του με την οικογένεια και με το παιδί που χάνεται. Ας δούμε πριν από τη διάγνωση. Συνηθίζω να αποκαλώ το παιδί με καρκίνο πολύτιμη σπανιότητα. Επί χρόνια άκουγα, μα για τόσο λίγα παιδιά, γιατί θες τόσα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια πολύτιμη σπανιότητα, κάτω από 1% των καρκίνων στον άνθρωπο, και αυτό θα το δείτε και εδώ. Βλέπετε πόσο λίγα είναι τα παιδιά. Φοβάμαι ότι δεν δουλεύει, δεν δουλεύει αυτό το pointer. Τέλος πάντων, βλέπετε πόσο λίγα είναι τα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες. Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται πως διαχρονικά αυξάνει η συχνότητα σε ορισμένες μορφές καρκίνου. Μη σας τρομάζουν αυτές οι καμπύλες. Μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό αύξησης, ωστόσο υπάρχει τουλάχιστον στα 7 από τα παιδιατρικά ογκολογικά νοσήματα. Η πιθανότητα να αναπτύξει ένα παιδί καρκίνο πριν από τα 15 του είναι 0,24% και πριν από 20 χρονών 0,35%. Τούτη τη χρονιά η Αμερική περιμένει 10.450 παιδιά και 5.330 εφήβους με καρκίνο νεοδιαγνωσμένους. Έλεγα πάντα και πιστεύω ότι ο καρκίνος στο παιδί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Καταρχήν, κάνω έναν αγώνα πολλά χρόνια τώρα, απέφυγε να πει πόσα χρόνια η κυρία Λαγκώνα, πολλά χρόνια, 35 πια, έκλεισα τα 35 στην Ελλάδα μου, δίπλα στο παιδί με καρκίνο, να μην αποκαλούμε την νόσο παιδικός καρκίνος, παιδική κακοήθεια. Δηλαδή, ο όρος παιδικός με ξενίζει, δεν είναι παιδικός ο καρκίνος. Είναι καρκίνος στο παιδί, καρκίνος στην παιδική ηλικία. Δεν είναι κακοήθεια, γιατί είναι μια μετάφραση του malignancy, του αγγλικού, και τα παιδιά δεν κακοήθη, δεν έχουν malignancy. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και άλλες ιδιαιτερότητες. Ποιες είναι αυτές? Ότι δεν προσβάλλεται ένας οργανισμός που έχει ολοκληρώσει το στήσιμό του και το χτίσιμό του, αλλά ένας οργανισμός που ακόμα εξελίσσεται τόσο βιολογικά όσο και ψυχοσυναισθηματικά.
Άρα λοιπόν ακόμα πλάθη ιστούς, πλάθη κύτταρα. Είναι μια μορφή καρκίνου, μορφές καρκίνου με ιδιαίτερη ιστολογία. Τόσο μορφολογικά, γι' αυτό δεν μπορούν όλοι οι παθολογοανατόμοι να δουν αυτά που θέλουμε να, δούνε, να δουν. Ως προς τη μορφή και ως προς τη συμπεριφορά των κυττάρων, ας πούμε, έχουμε πολύ συχνά στα πολύ μωρά οριακές κακοήθειες, που δεν πρέπει να σπεύσουμε, να πανικοβάλουμε την οικογένεια και να βάλουμε το παιδί σε θεραπεία γιατί λέει ότι είναι μια επιθετική νόσος ή νομάτωση, ας πούμε. Εντοπίζονται τελείως σε διαφορετικούς ιστούς και όργανα από ό,τι οι ενήλικες. Δεν έχουμε καρκίνους του μαστού, του πνεύμωνα, του προστάτη όπως έχουν οι ενήλικες και σίγουρα το 3 στα 4 παιδιά να γίνονται καλά, καλά για πάντα, αποτελεί μια ιδιαίτερα ευνοϊκή πρόγνωση σε σχέση με τους ενήλικες. Έτσι λοιπόν, αν πάρουμε μια ζυγαριά και δούμε τελικά μπορούμε να τον προλάβουμε, γιατί ίσως είναι ένα ζητούμενο στον ενήλικα, παίζει αυτό. Ή εμείς πρέπει να τον διαγνώσουμε έγκαιρα. Νομίζω είναι φανερό ότι όχι στην πρόληψη, δεν είναι εύκολη η πρόληψη, δεν υπάρχει πρόληψη, ναι στην έγκαιρη διάγνωση. Είναι αυτό που σας έλεγα, δεν υπάρχει προσυμπτωματικός έλεγχος, το screening. Αποπειράθηκαν οι Άπωνες χρόνια πριν να κάνουν περιοδικά κατεχολαμίνες στα ούρα των νεογεννήτων και όντως πιάσανε παιδιά που είχαν ψηλό VMA. Και τι έγινε, αυτά τα παιδιά τα υπερθεραπεύσανε. Κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει, γιατί η πλειονότητα αυτών των όγκων που εξέκριναν, το λέω καλά, τις κατεχολαμίνες, στην πορεία εμφάνιζαν αυτόματη υποστροφή. Επομένως, γιατί να θεραπευτούν αυτά τα παιδιά. Έτσι, η Διεθνής Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας έβαλε ένα stop και ένα όχι σε αυτό τον τύπο του screening με κατεχολαμίνες. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο είναι στα χέρια σας, στα χέρια του παιδιάτρου, του γενικού γιατρού, του οικογενειακού κλπ. Ναι, βεβαίως θα πούμε στα παιδιά μην πίνεις, τρώγε σωστά, μην καπνίζεις, μην εκτίθεσαι σε ηλιακή ακτινοβολία, όχι όμως για να μην πάθεις καρκίνο σαν παιδί, αλλά σαν ενήλικας. Κρατήστε όμως μια μικρή εξαίρεση, αυτή την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία για ένα πολύ μικρό αριθμό παιδιών. Αυτό τον αριθμό. Τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία έχουν τη μελαχρωστική ξηροδερμία, το xeroderma pigmentosum, είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούν να επανορθώσουν το DNA, έχουν αυτή την αδυναμία επαναδιόρθωσης του DNA, όταν εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία και σε χλωριωμένα νερά πισίνας, αναπτύσσουν συχνότερα καρκίνο ενηλίκου τύπου, όπως είναι καρκίνος δέρματος και μελάνωμα. Άρα ίσως είναι η εξαίρεση για την ηλική ακτινοβολία. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ως προς την έγκαιρη διάγνωση, παρά τη σπανιότητα που σας ανέφερα, συνιστά το 10% των θανάτων από νόσο μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής. Εδώ σαν παιδίατροι θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό τον αριθμό, ότι 44% των παιδιών μας χάνονται μετά τον πρώτο χρόνο από ατυχήματα. Άρα είναι δουλειά δική μας, του γονιού, της πολιτείας, της κοινότητας, του σχολείου, να μικρύνει αυτός ο αριθμός. Δουλειά των ογκολόγων, των ερευνητών, είναι να μικρύνει αυτό, το οποίο δεν φαίνεται για τα τελευταία πολλά χρόνια να αλλάζει. Ας θυμόμαστε κάποιους αριθμούς, μην προσπαθήσετε να τους αποσυνηθίσετε. Κάθε χρόνο προσβάλλονται 14.000 παιδιά κάτω των 15 και 20.000 έφηβοι 15 μέχρι 19. Στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι προσβάλλονται 250 με 270 παιδιά και δεν ξέρουμε σαφώς πόσοι έφηβοι προσβάλλονται. Γιατί ξέρετε, είναι αυτό το no man's land και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την κλινική μας, γιατί έχουμε το δικαίωμα να νοσηλεύουμε και εφήβους. Γιατί πιστεύω, όπως θα δείτε και παρακάτω, ότι ο καρκίνος στον έφηβο είναι πιο κοντά στον καρκίνο στο παιδί παρά στον ενήλικα. Και ο έφηβος είναι πιο κοντά στο παιδί παρά στον ενήλικα. Πώς φτάσαμε σε αυτόν τον αριθμό? Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε με δικές μου μαθηματικές πράξεις, δυστυχώς. Γνωρίζοντας την ετήσια συχνότητα, γνωρίζοντας ότι στην προτελευταία απογραφή το 15,5% του πληθυσμού ήταν κάτω των 15, άρα είχαμε 1.800.000 άτομα κάτω των 15, με μαθηματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι
Περιμένουμε στην Ελλάδα 250 με 270 παιδιά. Και αυτή είναι μια εκτίμηση, όπως είπα, με βάση τα μαθηματικά και όχι με βάση την καταγραφή. Μέχρι που κάποιο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Οκολογίας, που είχα την τιμή να προεδρεύω, μαζί με το Σύλλογο Γονιών Φλόγα, φτιάξαμε ένα αρχείο που λέγεται ΕΜΝΑ, Ελληνικό Μητρό Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, διότι όπως βλέπετε κάτω, οι οδηγίες λένε ότι ένα κέντρο υπάρχει, εάν υπάρχει registration, συμμετοχή σε μελέτες και παρακολούθηση. Αλλιώς δεν υφίσταται τέτοιο κέντρο. Λοιπόν, αυτό το ΕΜΝΑ, λοιπόν, το οποίο λειτουργεί από το 2009, αν θυμάμαι καλά, δεν κατάφερε και πάλι να καταγράψει όλα τα παιδιά της Ελλάδας. Κατέγραφε το ογκολογικό του Αγλαία Κυριακού, το τμήμα του ΕΣΥ του Αγλαία Κυριακού και η Κρήτη. Τώρα άρχισε και η Πανεπιστημιακή Κλινική, ευτυχώς, να καταγράφει του Αγία Σοφία. Η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να απέχει. Νομίζω ότι θυμόμαστε και θυμόσαστε ότι τα πιο συχνά κακοήθη νοσήματα στα παιδιά είναι λευχαιμία, όγκικου νουσού και λεμφώματα και πολύ λιγότερο συχνά τα υπόλοιπα. Και εδώ είναι αυτό που ήθελα να σας αποδείξω, ότι το 75% των καρκίνων του εφήβου είναι παιδιατρικού τύπου και μόνο 25% είναι ενηλίκου τύπου. Άρα λοιπόν όντως πρέπει να έρχονται στα παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα. Πάλι να έρθω σε αυτό που εμείς ζητάμε από τον παιδίατρο. Αν μπορέσουμε να φανταστούμε το χρόνο που μεσολαβεί από την ώρα που κάποια συμπτώματα αρχίζουν στο παιδί μέχρι τελικά να μπει η διάγνωση, τελείως σχηματικά θα το χωρίσω σε δύο κύκλους, σε δύο ομάδες. Η πρώτη είναι από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι να μπουν οι ψήλοι στα αυτιά. Κάτι τρέχει. Πόσο κρατάει αυτή η πρώτη φάση, εξαρτάται. Τι συμπτώματα έχει το παιδί, πώς εκτιμώνται αυτά τα συμπτώματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε όλοι τα ίδια γράμματα. Πρώτη εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, βάλτε με μένα. Είναι και τι γράμματα ξέρει ο καθένας. Πώς εκτιμά και αξιολογεί ορισμένες πληροφορίες. Η δεύτερη περίοδος, από την ώρα που μπήκαν οι ψήλοι στα αυτιά μέχρι τη διάγνωση, είναι μια άλλη περίοδος, δεν λέω πόσο κρατάει, γιατί δεν ξέρω για το κάθε παιδί, που εξαρτάται, εκτιμώνται αυτά τα συμπτώματα και τα ευρήματα. Πώς εκτιμώνται, υπάρχουν ψευδώς αρνητικές εξετάσεις, ουσιαστική δυσκολία με το υλικό που πήραμε είναι λίγο, δεν με φτάνει για νοσοφαινότυπο, ακούμε πολύ συχνά, δεν με φτάνει για μοριακό έλεγχο, οι απεικονιστικές ξεκαθαρίζουν πράγματα. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχει καθυστέρηση στη διάγνωση. Αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, όχι συνήθως. Θεωρώ ότι ο Έλληνας παιδίατρος έχει τα όπλα και τα φόντα να στείλει το παιδί όταν πρέπει στον άρρωστο, στο γιατρό. Ωστόσο, μελέτες όχι ελληνικές, και τυχαίνει να ξέρω αυτή την κυρία, μίλησαν για μια διάμεση καθυστέρηση στη διάγνωση από τη στιγμή που ξεκινήσαν τα συμπτώματα 15 και 17 εβδομάδες. Αυτό, από ό,τι ξέρουμε, ισχύει για όγκους των οστών. Υπάρχει η μακρότερη καθυστέρηση, γιατί συνήθως πονάει το πόδι, συνήθως υπάρχει ένα ιστορικό τραυματισμού, μα δεν ήταν ο τραυματισμός που έκανε τον όγκο, ήταν ο τραυματισμός που οδήγησε στην μελέτη για τον όγκο και έτσι περνάει ο καιρός. Συχνά οι απλές ακτινογραφίες εκ των υστέρων, και θα με διορθώσει ο κύριος Ματσίνος αν λέω κάτι, εκ των υστέρων αν τις δεις, όταν έχεις μια μαγνητική που τα λέει όλα, λες, κοίτα ρε παιδί μου, ο φλοιός κάτι είχε, το περιόστιο είχε ανασπαστεί, κάτι γίνεται εκ των υστέρων. Άρα δικαιολογούμε καθυστέρηση εντός εισαγωγικών σε όγκους των οστών που μπορεί να φτάσει και τους 3 και τους 4 μήνες. Θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σας μια ρίση γονιών, οι οποίοι μου το λέγανε παλιά και μου το λένε και σήμερα. Πάνω από τους μισούς γονείς θεωρούν ότι καθυστέρησε η διάγνωση και συνεχίζουν. Οι γιατροί δεν ακούν τι τους λέμε για το παιδί μας. Έτσι λοιπόν, καλούμεθα να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, έγκαιρη διάγνωση, και να υποψιαζόμαστε το κάθε τι, το οποίο σηματοδοτεί εξετάσεις υπερβολικές, άγχος στους γονείς, αλλά τέτοια ισορροπία, γιατί μετά θα φτάσουμε σε μια διάσταση,
μεταξύ του αδιάγνωστου παιδιού και ξαφνικά ένας γονιός, ο οποίος κυριολεκτικά κατακλείζεται από πληροφορίες, και ένα μικρό παιδί, το οποίο κυριολεκτικά κυριεύεται από ιατρικές πράξεις, που τις πιο πολλές φορές δεν είναι και ανώδυνες, όπως ξέρετε. Έγκαιρη διάγνωση, λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από εδώ μέσα. Πώς? Με ευαισθητοποίηση και γνώση. Πιανού? Του γενικού γιατρού, του αγροτικού, του οικογενειακού, κυρίως του παιδιάτρου. Ενημέρωση πώς? Αυτό που γίνεται σήμερα. Ημερίδες, σεμινάρια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πουλάμε. Μην το περιμένετε από εκεί. Δεν πουλάμε. Αν κάποιο παιδί δεν πήγε καλά και θεωρούν οι γονείς, τότε πουλάμε, βγαίνουν πρωτοσέλιδοι. Φυλάδια, και το ογκολογικό τμήμα του Αγλαία Κυριακού είχε φτιάξει αρκετά φυλάδια αναφορικά με τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Έγκαιρη διάγνωση, λοιπόν. Πώς? Με το να θυμηθούμε, και θα σας το θυμίσω πάρα πολύ γρήγορα, ότι υπάρχουν και σπάνια κάποια κληρονομικά σύνδρομα που συσχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου στο παιδί. Και από την άλλη μεριά τα ύποπτα συμπτώματα και ευρήματα. Με την έγκαιρη αυτή διάγνωση και με τη σωστή, σύγχρονη και τεκμηριωμένη αντιμετώπιση, πετυχαίνουμε το στόχο μας που είναι η ίαση. Ποιες είναι αυτές οι προδιαθεσικές καταστάσεις για καρκίνο της παιδικής ηλικίας? Υπάρχουν ορισμένα γνωστά στους παιδιάτρους, σε όλους μας, κληρονομικά σύνδρομα. Το ρετινοβλάστομα, νευροινοματώσεις, το σύνδρομο Λιφραουμένη, ορισμένα άλλα συγγενή σύνδρομα, που, όπως είναι το σύνδρομο Down, το σύνδρομο Bloom, Fanconi, το σύνδρομο Beth with Wiedemann, έτσι. Και ορισμένες συγγενείς ανομαλίες, όπως το πλευρόν, του κεντρικού νευρικού συστήματος, του ροπιητικού, που καμιά φορά αποτελούν ένα προθάλαμο στο να αναπτυχθεί μια μορφή καρκίνου. Δείτε, αυτό θέλω να κρατήσετε, το κάτω-κάτω, ότι ο παιδιωτικός, ο καρκίνος στο παιδί, είναι κάτω από 10% κληρονομικός. Αν θέλετε την άποψή μου, κάτω από 5% κληρονομικός. Είναι η κλασική ερώτηση του γονιού μου, πώς θέω εγώ. Τι να κάνω για το άλλο μου παιδί? Ξέρω, είχα καρκίνο του μαστού και γι' αυτό. Έτσι, και πρέπει να έχουμε απαντήσεις για αυτούς τους γονείς. Υπάρχουν όμως και τρία νοσήματα που δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας και να τους πούμε όχι, δεν υπάρχει κληρονομικότητα. Αναφέρω τα τρία βασικά. Έτσι. Λοιπόν, είναι ο καρκίνος του φιλίου των νεφριδίων, ευτυχώς πάρα πολύ σπάνιο νόσημα. Στο 50 με 80% των παιδιών ενέχεται η κληρονομικότητα. Τα γλιώματα της οπτικής οδού στις μισές περίπου περιπτώσεις και το ρετινοβλάστομα στο 40%. Κρατήστε ότι στην πληρονότητα δεν υπάρχει κληρονομικότητα. Απλά να σας θυμίσω ότι είναι το αντανακλαστικό της γάτας στο σκοτάδι. Υπάρχει το κληρονομικό στα πολύ μικρά παιδιά που συνήθως είναι και στα δύο ματάκια και το σποραδικό που συνήθως είναι ετερόπλευρο και εμφανίζεται γύρω στα δύο χρόνια η διάμεση ηλικία του. Υπάρχει μια σειρά από κληρονομικά σύνδρομα που είναι προδιαθεσικά για όγκο Wilms. Νομίζω, και ίσως αξίζει να τα δείξω κάπως έτσι, έτσι. Τα παιδιά με Beckwith-Wiedemann σύνδρομο, τη μακρογλωσία, την ομφαλοκύλη. Εδώ είναι η ήμι υπερτροφία, εδώ είναι η ανηρυδία και εδώ είναι ο περίφημος σύλλογος και το weekend του συνδρόμου Vagr. Έτσι. Wilms, ανηρυδία, genito urinary και mental retardation. Λοιπόν, αυτό όμως και πάλι είναι λιγότερο από 5% των νεφροβλαστομάτων. Αλλά αν δούμε ένα παιδάκι που το ένα του πόδι είναι πιο παχύ από το άλλο, νομίζω δικαιούται να έχει μια εξέταση με υπερήχους καταρχάς της κοιλιάς. Το σύνδρομο Λιφραουμένη ενέχεται για την ανάπτυξη, ήδη το ανέφερα, τον καρκίνο του φλοιού των επινεφριδίων και εδώ υπάρχει μετάλλαξη μεγάλο ποσοστό του P53. Υπάρχει στο εικόν Λιφραουμένη. Λιφραουμένη είναι το σύνδρομο στο οποίο νέα άτομα στην ίδια ηλικία έχουν συγκεκριμένα ογκολογικά νοσήματα, νοσήματα που συχνά αφορούν όργανα ζεύγη, δύο μαστή, παραδείγματος χάρη, δύο νεφροί, έτσι, ή πολυαισθητιακή όγκη. Η όγκη του χωριοειδούς πλέγματος, να μην βλέπει κανείς τέτοιους όγκους πραγματικά, και το ραβδομιοσάρκωμα, πάλι που φτάνει στην κατηγορία σχεδόν του συνόλου των παιδιών, το κάτω από 10% που λέγαμε. Όμως δεν έχουμε κανένα άλοθη για αυτήν εδώ την κατάσταση, που λέγεται νευροινωμάτωση τύπου 1. Και για τη 2 δεν έχουμε, αλλά για την 1 δεν έχουμε. Οι καφέ ολεκυλίδες, έτσι, τα οζίδια λύς στην ήριδα,
Διότι τα παιδιά αυτά, εδώ είναι το χρωμόσωμα 17, στο οποίο υπάρχει το γονίδιο της νευροειδωμάτωσης, δείτε κάτι αριθμούς, οι οποίοι τρομάζουν καμιά φορά. Αυτά τα παιδιά έχουν 1000 φορές μεγαλύτερη συχνότητα από το γενικό πληθυσμό να κάνουν γλίωμα της οπτικής οδού. 200 φορές παραπάνω να κάνουν νεανική μυελομονοκυταρική λευχαιμία, 50 φορές να κάνουν σάρκωμα, 40 όγκους του κεντρικού νευρικού και 5 οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Πραγματικά θλίβομαι όταν έρχεται ένα παιδί, γιατί η δασκάλα στην πρώτη δημοτικού είπε στη μαμά ότι σκουντράει τα θρανία και τον πίνακα και αυτό το παιδί βρίθη καφέ ολέ κυλίδων. Θέλω να πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια πιο πολύ, όχι πάντα το αναγνωρίζαμε, τουλάχιστον πρέπει αυτό το παιδί να έχει ένα καλό βυθό και μια εκτίμηση από παιδο νευρολόγο. Μην το στείλετε στον ογκολόγο, δεν χρειάζεται. Κάντε το όμως μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και κόγχων καταρχάς. Αν είδατε, είχαμε στην παρακολούθηση και στα παιδιά που ήρθαν για consultation αρκετά παιδιά με νευροειδωμάτωση, στο slide που σας έδειξε η κυρία Λαγκώνα. Φεύγουμε από τα κληρονομικά σύνδρομα, ξαναλέω, είναι το πολύ μικρό κομμάτι και ερχόμαστε στα ύποπτα συμπτώματα. Δεν υπάρχουν παθογνωμονικά συμπτώματα πολλά. Συνήθως τα συμπτώματα στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας είναι κοινά παιδιατρικών νοσημάτων. Πυρετός, οχρότητα, διόγκωση λεμφαδένων, οστικά άλγη. Πέστε μου τι από αυτό δεν βλέπετε στην καθημερινή πράξη. Υπάρχουν όμως και ειδικά συμπτώματα, ευρήματα, όπως είναι μια ψηλαφυτή ορατή μάζα, ευρήματα από τα μάτια, αιμορραγικά στοιχεία κλπ. Πολύ γρήγορα πυρετό έχουν όλα, πολλά παιδιατρικά νοσήματα, αλλά και η λευχαιμία, το νευρολάστομα, τα λεμφώματα, οι ιστιοκυταρώσεις, το Ewing. Και δεν υπάρχει κλασικός πυρετός λευχαιμίας. Αυτός ήταν ένας μύθος. Αλλά γενικά, εάν δεν βρίσκει σημεία λίμωξης, θα πρέπει τον πυρετό να το ψάξεις διαφορετικά. Λεμφοδενικές διωγγώσεις με τις ερωτήσεις. Πού τις έχει, πώς είναι, πώς ψηλαφώνται, από πότε τις έχει, τι άλλο συνοδό σύμπτωμα έχει, τι μέγεθος είναι. Πρωινή κεφαλαλγία και έμετος, συνάδελφοι, δεν παίζεται. Πρωινή κεφαλαλγία και έμετος μπορεί να είναι φοβία για το σχολείο στο μικρό παιδί. Αλλά άντε μία μέρα, άντε δύο μέρες, κάποια στιγμή αυτό το παιδί δικαιούται μιας σωστής βυθοσκόπησης, μιας νευρολογικής εξέτασης και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Κοιλιακή μάζα, οκ, άμα πιάνεις μια κοιλιακή μάζα θα την ερμηνεύσεις με απεικονιστικά, θα προχωρήσεις στο γιατρό. Οστικά άλγη, ναι, θα ήθελα η ημενίτιδα να μην είναι μια νόσος μόνο για τους ορθοπαιδικούς, αλλά να είναι μια παιδιατρική νόσος και να ψάχνεται η ημενίτιδα. Προς Θεού, δεν λέω ότι κάθε ημενίτιδα χτυπάει καμπάνα συναγερμού, αλλά το 1 τρίτο των παιδιών μας έχουν κάποια οστικά άλγη, τα παιδιών με λευχαιμία. Οστικά άλγη έχουν και τα παιδιά με νευροβλάστομα, αλλά είναι άρρωστα παιδιά όταν έχουν οστικά άλγη, δηλαδή δεν σκέφτεσαι πολύ, διάγνωση μπαίνει. Οι όγκοι των οστών δεν έχουν οστικά άλγη, έχει οστικό άλγος σε ένα συγκεκριμένο οστούν. Η στιοκύτωση συνήθως έχει και ευρήματα ψηλαφυτικά και απεικονιστικά πάρα πολύ εύκολα. Οχρότητα, κακοδιαθεσία είναι καμιά φορά που λέμε τι άσχημο χρώμα είναι. Ένα άλλο συνθετικό, αντί για άσχημο, δεν θέλω να το πω από εδώ, τι άσχημο χρώμα που έχει αυτό το παιδί. Ίδιμα προσώπου τραχύλου σε ένα παιδί το οποίο έχει μάζα στο μεσοθωράκιό του. Αιμορραγική διάθεση, μπορεί να έχει και θρομβοπενική πορφύρα. Το αντανακλαστικό της γάτας σας το έδειξα για το ρετινοβλάστομα. Θα σας δείξω εικόνες από τα μάτια. Οτόρια, συνεχή, που δεν ερμηνεύεται, το ραβδομιοσάρκωμα και ιστιοκυταρώσεις. Αιμορραγία από τον κόλπο, ραβδομιοσάρκωμα, όγκια από αρχαίγωνα γεννητικά κύτταρα, απώλεια βάρους, σπάνια. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα στα παιδιά, δείτε τα. Αυτά είναι που θα πρέπει να μας βάλουν λίγο σε επιφυλακή και να σας πω ότι τα 85% των παιδιών έχουν μέχρι 6 βασικά συμπτώματα σημεία, αυτά που ανέφερα, επιπλέον την επηρεασμένη γενική αίματος. Κάναμε μία προσπάθεια με το σύλλογο Φλόγα, το Ογκολογικό Τμήμα του Αγλαία Κυριακού, να κωδικοποιήσουμε με ένα αρκτικό λεξό τα συμπτώματα του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Επιτρέψτε μου να πω ότι εκείνη τη φάση γινόταν ένα παιδιατρικό συνέδριο στη Ρόδο. Ζήτησα από τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, αυτά τα φυλάδια να μπουν μέσα στις τσάντες των παιδιάτρων, όπως μπαίνουν όλα τα διαφημιστικά και δεν ξέρω τι άλλο, τα προγράμματα κλπ.
Λοιπόν, με οδυνηρή μου έκπληξη, συνάδελφοι, θα πω, τα είδα πεταμένα, όπως ήταν το αμοξύλ, δεν έχω τίποτε με το αμοξύλ ή του, ξέρω εγώ, τι φάρμακα τότε διαφημίζανε. Καμία σημασία. Τέλος πάντων, εγώ όμως θα σας τα πω αυτά. Η πρόταση είναι, μαμά άρχισε πάλι να με πονάει και πάρτε τα αρχικά του και θα φτιάξουμε τα συμπτώματα στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Το μη είναι μάζα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, το α είναι αιμορραγία, δέρμα, ούλα, μύτη κλπ. Το π είναι πυρετός που δεν ερμηνεύεται, το ν είναι νευρολογικά συμπτώματα, αυτά που αναφέραμε πριν, το μη είναι κάτι στα μάτια, το άλλο μη, και το π είναι πόνος. Μαμά άρχισε πάλι να με πονάει. Τα παιδιά με λευχαιμία. Απλά δεν χρειάζεται να σας πω τα συμπτώματα, να σας πω όμως προσοχή στη διάγνωση της ημενίτιδας, να θυμίσω ότι τα μισά παιδιά έχουν λευκά κάτω από 10.000 και το 80% έχει λευκά κάτω από 50.000 την ημέρα της διάγνωσης, άρα μην περιμένουμε ακραίες εικόνες αιματολογικές, ότι το 88% των παιδιών έχουν αιμοσφαιρίνη κάτω από 11, άρα ένα ποσοστό 12% έχει καλή αιμοσφαιρίνη, αλλά τι μπορεί να δούμε, να πέφτει η αιμοσφαιρίνη. Οι έφηβοι μπορεί να έχουν χαμηλά λευκά οστικά άλγη συχνά από τη σπονδυλική στήλη και ένα άψογο πλακάκι στο μικροσκόπιο. Ψάχνουμε το ουρικό οξύ, την LDH, και να θυμίσω ότι εκεί όταν μας δυσκολεύει η λήψη του μυελού, τουλάχιστον αυτό είναι για μας, αυτό που λέγεται dry tap, σημαίνει ότι όντως έχουμε διήθηση αυτού του μυελού. Από εκεί πέρα λοιπόν μπήκε ο ψήλος στα αυτιά, κάτι τρέχει, προσεκτική αντικειμενική εξέταση. Αυτά τα μάτια, πόσα δεν λένε, τα λένε και τα τραγούδια, τα παλιά και τα καινούργια. Λοιπόν, συνήθως έλεγα στους ειδικευόμενους παιδιατρικής ότι πρέπει, και όχι μόνο αυτούς που είχαν να κάνουν με παιδιά με καρκίνο, να γδύνουμε τα παιδιά για να τα εξετάσουμε, αλλά να τα γδύνουμε με σεβασμό, τραβώντας κουρτίνες, μην αφήνοντας να μπαίνει ο καθένας μέσα κλπ. Κλπ. Τα μάτια το πολύ να του βγάλουμε τα γυαλάκια, άρα τα μάτια βγάζουν μάτι που λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ αυτό το παιδάκι που έχει ένα σύνδρομο Horner, αυτό το παιδάκι με το στραβισμό και αυτό. Εδώ σας το έδειξα, είναι το παιδί με το ρετινοβλάστομα, το παιδί με την ανηριδία, το παιδί με μια μάζα στον κόγχο, το παιδί με τα μάτια ρακούν, νευροβλάστομα στάδιο 4, το παιδί επίσης με μια μάζα εδώ. Λοιπόν, άρα από τα μάτια και μόνο μπορείς να δεις πολλά πράγματα αναφορικά με τη διάγνωση του καρκίνου παιδικής ηλικίας. Μετά, άμα δεις μια κοιλιά τέτοια, δεν νομίζω ότι χρειάζεστε κανέναν ογκολόγο να σας πει ότι πρέπει να πάει σε ογκολόγο. Αν δείτε τούτο εδώ, θέλετε το χειρουργό καταρχάς. Είναι το ιεροκυκλικό τεράτομο, αν δείτε τις πολλές πετέχειες, εάν δείτε αυτή τη μάζα που βγαίνει από τον κόλπο, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει έρθει η κυρία Μιχαλά, ξέρουμε πλέον ότι δεν αφαιρούμε τη μήτρα, ένα τσαμπάκι θέλουμε για να βάλουμε τη διάγνωση και το παιδί κρατάει και τη μήτρα του και τη γονιμότητά του, είναι εμβριοειδές σάρκωμα της μήτρας, εμβρυϊκού τύπου ραβδομιοσάρκωμα, το παιδί με την έντονη αυτή ουλίτιδα που για μας τους παιδιάτρους, αιματολόγους, ογκολόγους υπάρχει ένα ερωτηματικό οξείας μονοβλαστικής λευχαιμίας και ανταξίσεις μπορεί να είναι μονοβλάστες. Τα παιδιά με τα υποδόρια οζίδια, αν φαίνονται καλά, νευροβλάστομα, λευχαιμία κιούτης του δέρματος κλπ. Το παιδί που έχει έναν όγκο εδώ στο όσχεο. Θα πάρω έτσι τρία νοσήματα. Τρία εννοώ, τρεις ομάδες νοσημάτων, πάρα πολύ γρήγορα. Να σας πω ότι νεφρο-νεύρο μπλέκουν, είναι στην ίδια ανατομική περιοχή περίπου, προσβάλλουν παιδιά ίδιας ηλικίας και τα δυο μπορεί να κάνουν υπέρταση για διαφορετικό λόγο το καθένα. Εδώ είναι ρενίνη, εδώ είναι κατεχολαμίνες. Και υπάρχει ένας όγκος που πολύ χοντρά μπορώ να πω ότι στο νεφροβλάστομα, όταν είναι ξαπλωμένο το παιδί, μπορεί να τον δεις να οριοθετείται από τη μια μεριά και αν βάλεις το χέρι σου κομψά και προσεκτικά τον ακολουθείς στα όρια του. Αντίθετα το παιδί με το νευροβλάστομα βλέπεις μια καθολική διόγκωση στην κοιλιά και ας είναι στη μια μεριά ο όγκος και δεν μπορείς να τον οριοθετήσεις. Εντάξει, αφήστες από τα νόσεις. Σημαντικό είναι το παιδί με νευροβλάστομα είναι το καλό παιδί, ένα παιδί που δεν σε παραπέμπει στο ότι είναι άρρωστο. Αντίθετα το παιδί με το νευροβλάστομα είναι συνήθως ένα άρρωστο παιδί. Και έχει και πόνο, όχι τοπικά, αλλά στα οστά, ενώ εδώ έχει πόνο τοπικά και σπάνια τον έχει. Και από εκεί και πέρα, τα ματάκια του, κατεχολαμίνες, MIBG κλπ. Να θυμηθούμε ότι
το νευροβλάστομα είναι κυρίως, όπως σας είπα, στα πολύ μικρά παιδιά, και ότι στο νευροβλάστομα, στα πολύ πολύ μικρά, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να μην είναι νευροβλάστομα, να κάτι πολύ καλύτερο, το μεσοβλαστικό νεύρωμα. Δύο άλλα νοσήματα κοντά-κοντά είναι όγκοι των οστών, η κλασική, το όστεο και το Ewing, και τα δυο σε φίβους με ένα ιστορικό τραυματισμού συχνά, είπαμε δεν έκανε τον όγκο τραυματισμός. Στο οστεοσάρκωμα περί το γόνατο και τα μακρά οστά, το σάρκωμα Ewing κυρίως στον κορμό και στα πλατιά οστά, λεκάνη, ομοπλάτη, κλίδες κλπ. Και θυμηθείτε ότι το σάρκωμα Ewing συμπεριφέρεται κλινικά σαν οστεομελίτιδα. Πυρετός, κακουχία, αυξημένη καθίζηση, λευκοκυτάρωση, πολυμορφοπυρήνιωση κλπ. Αν μου πείτε τι έχουν αυτά τα παιδιά όστεο ή Ewing, τυχαίνει να ξέρω αυτό το παιδί από το σορτσάκι του, αυτό έχει όστεο και αυτό έχει Ewing. Αλλά διαφορετικά δεν θα μπορούσες, μόνο απεικονιστικά, και τελικά και απεικονιστικά που μας οδηγούν κάπου δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι, αλλά είναι κάποιο άλλο νόσημα. Ύποπτοι αδένες, δεν θα πω πάρα πολλά. Παιδί ηλικίας κάτω των 2 μηνών δεν δικαιούται να έχει αδένες. Υπερκλείδη αδένες, κακή αδένες. Οπίσθη η τραχυλική πίσω από το στερνοκλειδομαστοειδή, εκεί παροχετεύει ο ρινοφάριγκας. Επιτροχύλη, δεν ενδιαφέρει τόσο τον παιδίατρο όσο τον ρευματολόγο. Αδένες μεσοθωρακίου σαφώς, και μπορεί να είναι και Κάστελμαν σύνδρομο, θα μου πείτε, μπορεί να είναι και τοξοπλάσμος. Αλλά γενικώς είναι ύποπτοι αδένες. Γενικά συμπτώματα. Μη φυσιολογική γενική αίματος, ύποπτο υπερηχογράφημα. Δείτε ποικίλους αδένες εδώ. Έτσι. Εδώ είναι παιδί με λέμφωμα Hodgkin. Εδώ είναι παιδί με μη Hodgkin λέμφωμα. Θεωρητικώς θα μπορούσες να πεις ότι αυτό είναι Hodgkin και αυτό είναι μη Hodgkin, γιατί αυτό είναι πολύ καλά περιγεγραμμένο και στο μάτι. Εδώ είναι μικρή αδένες σε λευχαιμία και εδώ είναι το πίστιο τραχυλικό τρίγωνο σε καρκίνο ρινοφάριγκα. Και να σας πω επίσης, για να τελειώσω με τα νοσήματα, αν ένα παιδί εμφανίζει διπλοπία, κεφαλαλγία και εμέτους, έχει όγκο οπισθίου βόθρου, μέχρι να αποδείξουμε ότι δεν έχει όγκο οπισθίου βόθρου. Κρατήστε το. Αν ένα παιδί εμφανίζει πυραμιδικά σημεία και παραλύσεις τουλάχιστον 2 εγκεφαλικών συζυγιών, σημαίνει ότι έχει όγκο στελέχους, μέχρι να αποδείξουμε ότι δεν έχει όγκο στελέχους. Σας είπα λοιπόν για τη συμμετοχή στην έγκαιρη διάγνωση. Στη διάρκεια της θεραπείας, πάρα πολύ απλά, σας θέλουμε κοντά μας στη στήριξη και την αρχική ενημέρωση. Εσείς τους ξέρετε τους γονείς. Εγώ τους βλέπω πρώτη φορά. Άρα η παρουσία σας είναι καταλυτική σημασίας. Αποτελέσατε, αν μπορώ να το πω έτσι, το σύνδεσμο μεταξύ οικογένειας και ογκολογικής ομάδας. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει μόνο στην αρχή. Μετά σας χάνουμε. Σας θέλουμε στη συνέχεια. Ενημερώστε την κοινότητα σε κλειστές κοινωνίες. Μην αποστρέφουν το βλέμμα από ένα παιδί που δεν έχει μαλλιά. Αποκτήστε μια εξοικείωση με τις κεντρικές πλευρακές γραμμές, ιδιαίτερα στην επαρχία που θα πάει το παιδί, να μην έρχεται εδώ για να φροντίζουμε το χείγμα του. Διευκολύνετε την οικογένεια και το παιδί σε ορισμένες φάσεις με μια καλή αντικειμενική εξέταση, που σαφώς ξέρετε να κάνετε, σε φάσεις πυρετού, εξανθήματος κλπ. Εάν είστε σε ένα νοσοκομείο επαρχιακό, αρχίστε την αντιβίωση υπό τις οδηγίες μας, υπό τη συνεργασία μας, μην λέω οδηγίες. Σε φάση απλασίας, μη στέλνετε το κάθε παιδί το οποίο έκανε απλασία και πυρετό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για ένα παιδί με ένα συμπαγή όγκο και όχι λευχαιμία. Ενημερώστε τους γονείς αν υπάρχει μια έξαρση παιδικών, παιδιατρικών λοιμωδών. Δείτε τώρα, αυτά δεν μπορείτε εσείς να τα αντιμετωπίσετε. Εντάξει, αυτή είναι ανεμοβλογιά, σαφώς, για αυτή τη λίμωξη του καθετήρα. Μπορείτε λοιπόν να μας βοηθήσετε. Έτσι, βλέπετε αυτή την ερπητική ουλή. Πείτε και εσείς τους γονείς ότι η αλλοπαιγία δεν σημαίνει ότι η θεραπεία είναι πετυχημένη και αντίθετα, αν κρατάει τα μαλλιά το παιδί, δεν δούλεψαν τα φάρμακα. Πείτε τους ότι τα βιταμινούχα και υπερθερμιδικά σκευάσματα δεν ενισχύουν τη δράση της θεραπείας, δεν κάνουν κακό, αλλά μπορεί να βοηθήσουν την ποιότητα ζωής. Πείτε τους ότι δεν πρέπει να απομονώνεται το παιδί και να μην πηγαίνει στο σχολείο, ειδικά όταν η γενική αιματός του είναι καλή, γιατί για το παιδί η φυσιολογικότητα είναι 2 πράγματα. Το σπίτι και το σχολείο, τίποτα άλλο. Σίγουρα δεν είναι ο έκτος όροφος εδώ. Ή ο δεύτερος ή ο πέμπτος, όπως είχα στον παιδόν. Έτσι, είναι το σπίτι και το σχολείο. Πείτε τους λοιπόν ότι πρέπει να το βοηθήσουμε να ξαναπάει στο σχολείο. Θα περάσω πάρα πολύ γρήγορα το τελικό στάδιο, αλλά εσείς που ξέρετε την οικογένεια, σας θέλουμε να μας βοηθήσετε στη στήριξη του παιδιού και των γονιών. Συνεργαστείτε μαζί μας. Διευκολύνετε τους να μείνουν στον τόπο τους.
δίπλα στις γιαγιάδες, στους παππούδες, εκεί που υπάρχουν δομές στήριξης για την οικογένεια. Και αν μπορείτε, εξοικειωθείτε με τους κανόνες αναλγησίας. Είμαστε στη διάθεσή σας. Είναι όντως ένα αγκάθι αυτό. Θα το περάσω γρήγορα, διότι, και θα πάω στο 3 στα 4 παιδιά. Σταθείτε δίπλα τους στο αύριο, που είναι το μέλλον αυτών των παιδιών, από θεραπεία, επανένταξη. Στηρίξτε αυτές τις οικογένειες και τα παιδιά, επιβεβαιώστε τους και δώστε τους ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Αρχίστε τα εμβόλια πάλι, έτσι, γιατί τα σταματάμε τα εμβόλια στη θεραπεία, και μάθετε ότι δυστυχώς υπάρχουν απότερες συνέπειες από τη θεραπεία. Βοηθήστε αυτό το παιδί να χαρεί μαζί με την οικογένειά του στον τόπο του, όταν πηδάει ένα-ένα τα εμπόδια και λέει «νίκησα». Γιατί όλα αυτά τα παιδιά, θα συμφωνήσετε μαζί μου, αξίζουν την προσπάθεια, τη φροντίδα και την αγάπη μας. Σας καλώ να συμμετέχετε στο δέντρο ζωής που ήδη από το Αγλαία Κυριακού αρχίσαμε να φτιάχνουμε και να φυτεύουμε. Και ήθελα εδώ να σας πω πώς ένα παιδί μας δίδαξε, πώς εσείς οι παιδίατροι μας βοηθάτε. Αυτή είναι η Σοφούλα μας, εδώ στον εκτόροφο, η οποία βάζει γιατρούς, τη μαμά της και τον εαυτό της. Έχω πάρει άδεια που σας το δείχνω. Και βάζει και την κυρία Διαλυνά, που είναι η γιατρός που την είδε στην παιδιατρική κλινική. Άρα είστε κομμάτι μας. Αυτή είναι απόδειξη των όσων έχω πει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι εδώ θα τελειώσω. Με αυτή τη ρίση του Ελίτη που αγαπώ ιδιαίτερα, έχει πολλά, δεν θα τα πω. Κανείς δεν παίρνει τα δωρεάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.